Θα σας πω τώρα ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια Πέτρο Μισιωνίκης και από τα σημαντικότερα που γραφτήκαν για το ελληνικό τραγούδι. Αρκετά δύσκολο βέβαια, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι από τον νεκρό αδερφό τα περίφημα Περβόλια. Δύσκολο τραγούδι. Τα αυτό είναι σκέτος θάνατος. Κάτι πάθαμε όλοι με αυτό το τραγούδι. Το λέω για τους νεότερους.
ότι δεν αντιμετωπίσαμε και μεγάλες δυσκολίες την εποχή του 60 κλπ. Ήταν και μεγάλη λιθιότητα. Η λιθιότητα των κρατών του. Αυτό το τραγούδι παγορεύτηκε γιατί είχε τη λέξη ξενοδούλευες. Και η λογοκρισία είπε ότι δεν είναι δυνατόν η μητέρα ενός στρατιώτη του εθνικού στρατού να ξενοδουλεύει. Πρέπει να έχει δική της επιχείρηση. Ναι. Όπως επίσης, το Σαββατόβραδο το είχαν απαγορεύσει διότι είχε το φτώχο πλησταριό, πάλι με την ίδια δικαιολογία ότι στην Ελλάδα οι κοπέλες δεν πλένονται στη φτώχο πλησταριά, αλλά επειδή τελικά μετά 6 μήνες, λόγω της δύναμης που είχε ο Λαμπρόπουλος, κατάφερε να παίζεται στον ενόπλο δυνάμεων, γιατί μόνο αυτός έπαιζε τα λαϊκά τραγούδια με μπουζούκι. Και μου λέει ο Λαμπρόπουλος, επειδή κάθε Κυριακή έπαιρνε μία ώρα, τη μεγαλύτερη ώρα, ξέρεις, εκεί 12 με μία, που όλοι οι ταξιζίδες και όλοι ακούγαν τη μουσική και έπαιζε δικά μου τραγούδια. Μου λέει λοιπόν ο Λαμπρόπουλος, εκεί υπάρχει ένα επικεφαλής, ένα σταγματάρχης, δεν εμπιστεύεται σε κανέναν άλλον να βάζει τους δίσκους και βάζει τους δίσκους και τους έχει αγαπήσει και θέλει να σε γνωρίσει. Πέρα λοιπόν, πάμε μια Κυριακή λοιπόν με τον Τάκη τον Λαμπρόπουλο, τον ενόπλο δυνάμεων εκεί που είναι R2. Εκεί. Αλλά αυτό ήταν ένα κήπος και ήταν μια μπαράγα ξύλινη. Εκεί μέσα ήταν το πικά που έπεσε. Βγήκε ο ταγματάρχης, συστηνόμαθα, αλλά εκείνη την ώρα τραγουδούσε ο Καζαζίδης στο Σαββατόβραδο. Και μιλούσε, αλλά είχε τον νόμο του εκεί. Του λέει ο Τάκης, λέει, μα γιατί, τι έχετε, λέει, μια στιγμή πρέπει να πάω πάνω, λέει, να πηδήσω τη βελόνα. Και την ώρα που έλεγε ότι και οι κοπελιές που πλένονται, Παπ του πίδα για αυτούς. με εθνική αντολή. Καταλαβαίνετε τι λιθιότητα υπήρχε. Την υγειά μας, ρε παιδιά.